εικόνα που είδαμε στα δελτία ειδήσεων απόψε. Αν υπάρχει τρόπος να επιληθεί η κρίση στις σχέσεις της κυβέρνησης με μια σειρά από επαγγελματικές ομάδες και τάξεις. Διότι η αίσθηση που έχω είναι ότι αυτό το σχέδιο που στείλατε στην Ευρώπη είναι η καλή εκδοχή. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα επιστρέψει διορθωμένο ή εν πάση περιπτώσει με πίεση για διορθώσεις από τους, από το κουαρτέτο. Και επομένως τα πράγματα φαίνεται ότι θα χειροτερέψουν. Κύριε Χατζηνικολάου, από την πρώτη στιγμή λέμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να σταθεί στο πλευρό της κυβέρνησης για να αποτρέψουμε τα αρνητικά ενδεχόμενα. Αρνητικό ενδεχόμενο δεν είναι αυτό που πράγματι, όπως και εσείς είπατε, στείλαμε στους δανειστές για την έναρξη της διαπραγμάτευσης. Διότι αυτό που στείλαμε δεν είναι το νομοσχέδιο. Πάντως αυτό έχει ξεσηκώσει και τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι καλό ή κακό εν τέλει? Λέω, αυτό τους έχει ξεσηκώσει. Έχει ξεσηκώσει τους αγρότες η έλλειψη... Επομένως για αυτούς είναι κακό. Θα πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι έχει ξεσηκώσει τους αγρότες, και όχι μόνο τους αγρότες, και τους συναδέλφους μου δικηγόρους, και τους μηχανικούς, και τους γιατρούς. Πρώτα απ' όλα, και τους ελεύθερους επαγγελματίες λιγότερο. Εκείνοι ξέρουν γιατί. Κάποια έλλειψη συγκεκριμένων διατάξεων, η οποία πράγματι διαπιστώνεται, που και εμείς γνωρίζαμε ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη συγκεκριμένων διατάξεων. Για ποιο πράγμα? Για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών και για τον τρόπο καταβολής των εισφορών. Αυτό το γνωρίζαμε. Και πράγματι η αποσαφήνιση των ρυθμίσεων που θα υπάρξουν στην εφαρμογή αυτής της υποχρέωσης καταβολής εισφορών θα οδηγήσουν σε συμφωνία και σε συνένεση όλους, και με τους αγρότες μας και με τους αυτοτελώς αποσχολούμενους και με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχουν οι λόγοι να συμφωνήσουμε και όλοι συνενετικά να προχωρήσουμε στην υποστήριξη μιας φιλόδοξης πρότασης. Από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία σας? Εγώ άκουγα τους αγρότες στο δελτίο ειδήσεων τώρα στις 8 παρά να λένε ότι δεν ξέρουν ακόμα αν θα αποδεχθούν την πρόσκληση του Πρωθυπουργού να συζητήσουν μαζί τους. Δηλαδή εισέπραξε ένα πολύ αρνητικό κλίμα, που πρέπει να σας πω ότι μου κίνησε και την περιέργεια, διότι φαντάζομαι ότι το αίτημα ενός εργαζομένου ο οποίος αντιδρά σε κάτι είναι να συναντηθεί με την κυβέρνηση για να βρει τρόπο να επιλύσει τα θέματα. Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια διαλόγου με όλους και με τον ελληνικό λαό απευθείας και βεβαίως συντεταγμένα και με τους φορείς, για να διαμορφώσουμε τους κανόνες που θα υπάρξουν στο νομοσχέδιο το οποίο θα εισάγουμε στη Βουλή. Συνεπώς, η άρνηση στο διάλογο να διαμορφώσουμε συνενετικά εκείνες τις διατάξεις που αρμόζουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας που πρέπει να φτιάξουμε για τη χώρα δεν έχουν καμία απολύτως δικαιολογία, παρά μόνο αν κρύβουν προθέσεις μιας διαδικασίας προδιαγεγραμμένης για την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και της χώρας. Αλλιώς, ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει καταρρεύσει, κανείς δεν βρίσκεται να πει ότι υπάρχει κάτι άλλο να εσείς κάνουμε. Εσείς αυτό δεν το ξέρατε πριν από ένα χρόνο, κύριε Πετρόπουλε? Σας ρωτώ γιατί πριν από ένα χρόνο λέγατε άλλα πράγματα στους πολίτες, και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ίσως και η κύρια αιτία της οξύτητας των αντιδράσεων που υπάρχουν σήμερα. Ότι δηλαδή δημιουργήσατε προσδοκίες, μιλήσατε για 13η σύνταξη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, πηγαίνοντας σε μπλόκα αγροτών στο παρελθόν, είχε δημιουργήσει την προσδοκία ότι θα είναι διαφορετική η στάση σας απέναντι στον αγροτικό κόσμο. Σωστά υπενθυμίζετε τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο εκείνη. Ήταν υποσχέσεις που προϋπέθεταν την ανατροπή των δεσμεύσεων που εξαρτούσαν τη χώρα από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης. Αυτό ρωτώ, τι έφταιξε? Δεν γνωρίζατε την πραγματικότητα ή κάνατε τυφλή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που ήταν κυβέρνηση? Δεν επετεύχθη ο στόχος. Σας ρωτώ, γιατί δεν ακούω καμία αυτοκριτική από την πλευρά σας. Άκουσα και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, η οποία δεν είχε στοιχείο αυτοκριτικής. Όχι τουλάχιστον τέτοιο που εγώ να το καταλάβω.
Νομίζω ότι το 2015, στο σύνολό του ως ένα έτος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε δύο φάσεις, εμπειρήχε όλα τα στοιχεία και της αυτοκριτικής και της κριτικής. Και αποτυπώθηκε με σαφήνεια στην εκλογική αναμέτρηση του Σεπτεμβρίου, μετά από ένα συλλογισμό συλλογικό όλης της χώρας, που επέλεξε να αναδείξει το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για να συνεχίσει την προσπάθεια. Η προσπάθεια η οποία τους προηγούμενους πρώτους 7 μήνες δεν απέδωσε την άρση των δεσμεύσεων της χώρας. Αυτό που υποσχόμασταν ήταν και είχε ως προϋπόθεση την άρση των δεσμεύσεων και των εξαρτήσεων που είχε η χώρα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν επετέφθη αυτό. Αυτό το έχουμε πει. Επομένως, δεν ήταν δυνατό να προχωρήσουμε στο δικό μας σχεδιασμό που προϋπέθεται και ελάφρυνση του χρέους και ένα μεγάλο μέρος διαγραφής του χρέους, γιατί αν ήταν έτσι τα πράγματα, προφανώς θα μπορούσαμε να πετύχουμε και αύξηση των συντάξεων με την 13η σύνταξη, και τώρα έχουμε μείνει στο στόχο να μην υπάρξει μείωση των συντάξεων και να ενισχύσουμε τα θεμέλια της κοινωνικής ασφάλισης. Μάλιστα. Πάμε και στον κύριο Βρούτσι από την άλλη πλευρά. Κύριε Βρούτσι, ποια θα είναι η στάση του κόμματός σας στη συνέχεια, και σας ρωτώ γιατί εδώ φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια πορεία δύσκολη. Δύσκολη όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για